Με ειδικά απολυματικά καθαρίζονται τα αστικά λεωφορεία καθημερινά ώστε να είναι ασφαλή για τις μετακινήσεις του πληθυσμού, σύμφωνα με τον πρόεδρο του αστικού κτέλ, Στέφανο Μουστακλή. Ο κ. Μουστακλής ξεκαθάρισε ότι δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στο καθημερινό και σχολαστικό καθαρισμό των λεωφορείων. Υποστήριξε ότι το αστικό δεν σταμάτησε να εξυπηρετεί το επιβατικό κοινό καθ' όλη τη διάρκεια της καραντίνας και συνεχίζει να το πράττει με αίσθημα ευθύνης προς όλους. Να ξεκινήσω με το θέμα ασφάλειας στο μέσα μαζικής μεταφοράς. Να ξέρετε, όπως το έχουμε δηλώσει κατά επανάληψη και έχουμε δείξει και εικόνες, στο μαξοστάσιο λειτουργεί τμήμα καθαρισμού απολίμανσης όλων των λεωφορείων. Η απολίμανση αυτή γίνεται 3 φορές την ημέρα. Το πρωί πριν ξεκινήσουμε, το μεσημέρι και το βράδυ, τελειώνοντας την εργασία του κάθε λεωφορείο, απολιμένεται από στο δικό μας το χώρο με δικά μας μηχανήματα, όπως το έχουμε δείξει. Έχω μηχάνημα με ατμό στους 140 βαθμούς, απολιμένομαι με ειδικά απορριπαντικά μέσα στο χώρο του λεωφορείου. Αυτό το πράγμα σημαίνει για μας και κόστος, αλλά πάνω απ' όλα σημαίνει ότι παρέχουν μία ασφάλεια στους πολίτες και να μπαίνουν μέσα στο λεωφορείο άφοβα. Θέλω να τονίσω ότι δίνοντας πολύ μεγάλη προσοχή από όταν ξεκίνησε αυτή η πανδημία του κορονοϊού, εμείς δεν κλειστήκαμε μέσα. Να ξέρετε ότι εμείς λειτουργούμε ανελιπώς όλο αυτό τον καιρό. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό για την εταιρεία. Εμείς δεν αφήσαμε την πόλη, δεν κλειδώσαμε την πόλη. Δώσαμε μεγάλη σημασία στην υγιεινή εντός του λεωφορείου και αυτό με όσο κόστος και να υπάγεται στην εταιρεία μας δεν το σκεφτήκαμε. Ένα σημαντικό κομμάτι για όλη την πόλη και την οικονομία της είναι οι φοιτητές. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στα Γιάννενα και διακινούν ένα μεγάλο τμήμα των χρημάτων τους για τις μετακινήσεις, ενώ ταυτόχρονα δίνουν ζωή στην πόλη. Η κατάσταση είναι ρευστή, καθώς κανείς δεν ξέρει εάν και πώς οι φοιτητές θα έρθουν για να παρακολουθήσουν διαζώσιμα μαθήματα. Κανείς άλλωστε δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι θα γίνει αν υπάρξει κρούσμα. Ο κ. Μουστακλής έχει επαφές και συζητήσεις για το ζήτημα αυτό με τον Πρίτανη, τον Περιφερειάρχη αλλά και τον Δήμαρχο της πόλης. Σε όλους έχει θέσει το ζήτημα και έχει ζητήσει στήριξη στη λειτουργία, καθώς αν όλα πάνε καλά θα απαιτηθεί να μπουν περισσότερα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Το Πανεπιστήμιο, να ξέρετε ότι είμαστε σε συχνή επικοινωνία με τον Πρίτανη. Περιμένουμε να έρθουν οι φοιτητές, περιμένουμε να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο. Είμαστε έτοιμοι να τα απεξέλθουμε σε οτιδήποτε ζητηθεί από το Πανεπιστήμιο. Είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε δρομολόγια. Είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε χρειαστεί για να ξανάρθει πάλι η πόλη μας στη φυσική της κατάσταση όπως ήταν πριν. Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για σας, κύριε Μουστακλή, και είναι και ένα μεγάλο οικονομικό κομμάτι για όλη την πόλη. Κάτι το οποίο φαίνεται ότι η πόλη σιγά σιγά αρχίζει να το αντιλαμβάνεται πόσο πολύ μεγάλο κομμάτι είναι η φοιτητική ροή. Κοιτάξτε, πάνω στο κομμάτι αυτό κάναμε πολλές συζητήσεις και με τον Πρίτανη και με τον Περιφερειάρχη και με τον Δήμαρχο, ότι να δείξουμε το γεγονός ότι πραγματικά το Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο μια κοιτίδα πολιτισμού για την πόλη μας, είναι μια οικονομική δυνατότητα για την πόλη ολόκληρη. Όλη η οικονομία της πόλης μας στρέφεται γύρω από το Πανεπιστήμιο. Τα πάντα κινούνται, η πόλη των Ιωαννίνων κινείται γύρω από το Πανεπιστήμιο. Πρέπει όμως αυτό να το καταλάβουν και οι πολίτες και οι καταστηματάρχες και γενικά να το καταλάβει όλη η πόλη μας ότι το Πανεπιστήμιο για μας είναι πηγή ζωής. Όχι μόνο για το αστικό κτέλ, για όλη την πόλη. Μου είπατε ότι κάνετε πολλές συζητήσεις όσο με τον κύριο Καθημάνη, όσο και με τον κύριο Λισά και φυσικά με τον κύριο Αρβάνη που είναι και ο πρώτος οικονομικός συζητάτε. Τι προέκυψε από αυτές τις κουβέντες? Υπάρχει κάτι, σας δόθηκε ένα κίνητρο, θα βοηθηθεί κάπως η όλη ιστορία ώστε να μπορέσετε και εσείς να πάρετε το προσωπικό που χρειάζεται να εξυπηρετήσετε? Ή περιμένετε να έρθουν οι φοιτητές και μετά να σχεδιάσετε την επόμενη μέρα? Κοιτάξτε, εμείς βάσει του προγραμματισμού που κάνουμε κάθε χρόνο, στα μέσα Σεπτέμβρη πάντα προγραμματίζουμε τις προσλήψεις και τα λεωφορεία που πρέπει να δρομολογήσουμε για το Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, το Πανεπιστήμιο ξεκινάει 1η Οκτώβρη η δραστηριότητά του. Αυτή η περίοδος είναι η περίοδος των εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο. Με τον κύριο Περιφερειάρχη, με τον κύριο Δήμαρχο, απλώς συζητάμε ότι η πόλη μας τι ανάγκες έχει και πώς μπορεί να βοηθήσουμε το Πανεπιστήμιο και γενικά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το κομμάτι. Εμείς δεν περιμένουμε οικονομική βοήθεια ούτε από την Περιφέρεια ούτε από το Δήμο. Αλλά περιμένουμε όμως μία συμπαράσταση, να δούμε κάτι οργανωτικά, τι που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Τι είναι αυτό, πρόεδρε, τι είναι αυτό που θα μπορούσε οργανωτικά να βοηθήσει? Κοιτάξτε, δεν ξέρω, καταρχήν από τις συζητήσεις που γίνονται στο Πανεπιστήμιο, πρέπει η Περιφέρεια, ο Δήμος, το Πανεπιστήμιο, έχοντας αυτές τις δυνατότητες, έχει εξημένες ανάγκες σε μερικά πράγματα.
Τέλος, αναφέρθηκε και στη μείωση στο εισιτήριο για την μετακίνηση των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Όπως είπε, η μείωση θα ισχύει μόνο για όσους δείχνουν και επιδεικνύουν την κάρτα μέλους του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Από Δευτέρα, πιστεύω, πιο γρήγορα θα είμαστε λίγο έτοιμοι. Το εισιτήριο από τη Β' ζώνη γίνεται Α' ζώνη για τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο. Αυτό θα γίνεται όμως με την επίδειξη της ταυτότητας του εργαζομένου. Εάν δεν έχουν την ταυτότητά τους το μέλος του νοσοκομείου, το εργαζόμενο στο νοσοκομείο, δεν θα δικαιούνται την έκπτωση του εισιτηρίου. Να τονιστεί και να διευκρινιστεί αυτό το θέμα, όχι όμως για όλους τους πολίτες, είναι αυτοί που εργάζονται στο νοσοκομείο. Αυτό το μέτρο το είχαμε κάνει πάλι στην περίοδο της πανδημίας, είχαμε μειώσει το εισιτήριο ακόμα στο μισό ακριβώς. Ήταν μια προσφορά για μας, για το νοσηλευτικό προσωπικό, για την προσπάθεια που κάνει, για όλο αυτό το πράγμα, το έργο που δείχνει το νοσοκομείο των Ιωαννίνων στην κοινωνία μας ολόκληρη. Ισχύει μόνο για το πανεπιστημιακό, κύριε Ρούτσα. Ακριβώς.